Την τηλεόραση, μπήκα μετά στο ίντερνετ, μου το έστειλε η Ελένη. Στην αρχή δεν κατάλαβα καλά. Και μετά λέω, γιατί γνωρίζω και την κυρία Μονογιού, ναι. Αλλά είχα γνωρίσει και τον ίδιο, τον Τζόρτζι, τότε που έπαιζε στο Wall και είχε έρθει καλεσμένος στην εκπομπή. Και όχι μία φορά και δύο, αρκετές. Και μάλιστα θυμάμαι ότι τον είχα πετύχει και στη Μύκονο, είχα μπει στο μαγαζί του να ψωνίσω. Ένα πολύ έτσι. Ένα πολύ ωραίο, δυναμικό, φρέσκο, ωραίο αγόρι. Ξαναλέω αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου πριν αρκετά χρόνια τότε που τον γνώρισα. Πόσο δυσάρεστα νέα είναι αυτά, πόσο τραγικά νέα να βλέπεις ότι φεύγουν άνθρωποι. Ανεξαιρέτως ηλικίας δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει ότι χάνεται μια ζωή. Έτσι. Χωρίς να είναι αυτό που λέμε, δεν είναι η ώρα σου ρε παιδάκι μου, είναι αυτά τα ξαφνικά τα προβλήματα που λες. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ναι. Ένας πατέρας, δύο παιδιά. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έκανα το πρωί ήταν, ήθελα να μιλήσω με τη μεγάλη μου κόρη. Και δεν ξέρω, με σοκάρει που τον τελευταίο καιρό ακούω όλο και πιο συχνά να φεύγουν νέοι άνθρωποι από ατύχημα αυτοκινήτου, από ταχύτητα. Προσπαθώ να με θυμηθώ πολύ νέα στην αρχή με τον ενθουσιασμό του αυτοκινήτου, με τον ενθουσιασμό του ότι που δεν ξέρεις τι σημαίνει γκάζι. Αισθάνεσαι πολύ ωραία που οδηγάς ένα αυτοκίνητο, πατάς και τον γκάζι. Δηλαδή σκέφτομαι όλα αυτά και λέω που πρέπει με τα παιδιά μας να μιλάμε στα μάτια, τα πρέπει. Ο Τζόρτζ Μονογιός δεν ήταν αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή 25, 27 χρονών, ήταν ένας άντρας 40-45 χρονών, όριμος, σκεπτόμενος, έξυπνος που οδηγούσε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τι έγινε στη δικιά του περίπτωση και θα ακούσω την ρεπόρτερ του Μέγκα, την Κατερίνα Νόντα. Αλλά με αφορμή αυτό για άλλη μια φορά, γιατί έτσι ξεκίνησε και η φετινή σεζόν. Δηλαδή πάλι φύγαν άνθρωποι. Δεν ξέρω. Αυτό με την ταχύτητα θέλω όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας. Όλοι. Ποτέ να μην ξεφεύγουμε από τη χαρά ή από το ότι κάποιον άλλο μπορεί να βλέπουμε δίπλα και να θέλουμε να δείξουμε το δικό μας αμάξι πάει πιο γρήγορα. Και το κινητό στο χέρι. Το αλκοόλ, καλά μην το συζητάμε. Να το πούμε, που έχεις την ψευδέστηση ότι έχω πιει, αλλά το έχω. Μπορώ να το πάω. Όπως και οι άλλοι, όταν σου λένε, όταν ακούνε να τους λες ότι το έχω, να επιμένουν να το αφήσουν. Να παίρνουν τα κλειδιά. Εγώ το λέω γιατί έχω βρεθεί δύο εβδομάδες στην εντατική. Έχω χτυπήσει άσχημα το αυτοκίνητο. Με πήρε ο ύπνος στο αυτοκίνητο, χτύπησα σε μια κολόνα η οποία έπεσε και δόξα τω Θεώ που δεν σκοτώθηκα και δεν σκότωσα και κανέναν άνθρωπο. Γιατί ήμουν αρκετή ώρα που κοιμόμουν. Πρέπει να σεβόμαστε το αυτοκίνητο, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και να. Γιατί πραγματικά, πιστέψτε με, είναι τσάμπα και βερεσέ. Τσάμπα και βερεσέ. Είναι άδικο. Είναι άδικο να φεύγουν ζωές από αυτό. Και μάλιστα σκέφτομαι πριν βγάλω την Κατερίνα Νόντε να μας μιλήσει για το τελευταίο πολύ δυσάρεστο συμβάν. Θέλω να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε σήμερα. Γιατί είναι αυτό που λες. Μου έρχονται ξαφνικά στο μυαλό διάφορα και λέω. Και εκείνος και εκείνος και εκείνος. Και δεν είναι ότι έχουμε βάλει μέσα πολλές περιπτώσεις. Αλίμονο. Αλλά κρατήστε ότι ο καθένας για διαφορετικό λόγο με βάση την ταχύτητα. Και δεν εξετάζω αν το αυτοκίνητο είναι ακριβό ή πιο φτηνό, διότι έχουμε δει και σε πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Ίσως αισθάνεσαι και περισσότερο άνεση ότι εγώ έχω τώρα μαξάρα που τρέχει, που δεν ξέρω, που είναι πιο δυνατή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκέφτονται. Γιατί σας λέω, στη φάση που είμαι τώρα είμαι τόσο, εδώ και αρκετά χρόνια, τόσο πολύ συντηρητική και προσεκτική οδηγός, που προσπαθώ να θυμηθώ πως ήμουν όταν πρώτα έπιασα τη μόνη. Γιατί εκεί είναι το επικίνδυνο, νομίζω. Πάντα είναι, αλλά ειδικά τότε.